Ωραία. Κύριε Πατούλη. Λοιπόν, συνεπώς, πρώτο Σάββατο Σεπτεμβρίου, να το ορίσουμε από τώρα ότι κάνουμε, θα ξανασυναντηθούμε στην ίδια πλατεία. Υπάρχει ή δεν υπάρχει διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης? Μάλιστα. Θα υπάρχει, ναι. Και... ενώ αν δεν είναι το πρώτο Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να πω ότι βλέπετε ότι υπάρχουν όχι μόνο ευαισθητοποιημένοι πολίτες, αλλά και ευαισθητοποιημένοι πρόεδροι, φορείς, όλοι γινόμαστε ένα. Και πράγματι θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία και του Προέδρου της ΕΓΕΣΕΒΕ και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Εμείς ήδη έχουμε τους εθελοντές γιατρούς οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί για να δέχονται τα μέλη που το έχουν ανάγκη, και βεβαίως με την δυνατότητα που έχουμε να δίνουμε και την θεραπεία μέσα από τη φαρμακευτική δυνατότητα που δίνεται κάθε Σάββατο. Από αυτή την δράση. Θέλω να πω επίσης ότι το μεγάλο ζήτημα είναι στη νοσοκομιακή περίθαλψη αυτοί που το έχουν ανάγκη. Είναι κάτι το οποίο ήδη συζητάμε με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για να μπορέσουμε να δούμε πόσο ανασφάλιστος συμπολίτης μας, ο οποίος σήμερα δεν μπορεί να έχει την χρόνια, όταν έχει ένα χρόνιο νόσημα, την περίθαλψή του στο νοσοκομείο όταν είναι ανασφάλιστος. Εμείς με τις διοικήσεις των νοσοκομείων έχουμε κάνει μια αλυσίδα αλληλεγγύης. Χρειάζεται και άλλη προσπάθεια, για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη μιλάω. Και όπως ακούστηκε και πριν, εμείς θα εξασφαλίζουμε την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη θεραπεία με το φάρμακο. Με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο ήδη κάνουμε και για τη στοματική υγεία και τους φυσικοθεραπευτές. Στα ίδια τα φυσικά πρόσωπα των επιχείρησεων και στα συγγενικά τους. Στα συγγενικά και προστατευόμενα. Προστατευόμενα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.